Καλησπέρα και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα podcast του anthem.gr, του ανεξάρτητου underground web scene για την ελληνική underground σκηνή και την pop κουλτούρα. Είμαι ο Τζανέτος Καβαλιώτης και έχω μαζί μου σήμερα και τον έτερο αρχισυντάκτη, τον Νικόλα Βασιλείου. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα, Τζανέτο. Και τον πολύ αγαπημένο μας φίλο και σχεσιακό ψυχοθεραπευτή, τον Ανδρέα Γαλιατσάτου. Γεια σου Τζανέτο, γεια σου Νίκο. Λοιπόν, έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραία podcast εμείς ως anthem.gr είτε και με τον Ανδρέα και με τον Νικόλα, αλλά δεν είχε τύχει μέχρι σήμερα να κάνουμε και οι τρεις μαζί ένα podcast και ήταν κάτι που θέλαμε να γίνει πάρα πολύ καιρό. Οπότε αποφασίσαμε να βρούμε ένα θέμα το οποίο μας είχε ζητηθεί κιόλας στα ψυχολογικά podcast που κάναμε και είναι το θέμα του Matrix, του αν βιώνουμε σε ένα φιλοσοφικό επίπεδο πιο πολύ, κάποιο είδους, πώς λέγεται η λέξη στα ελληνικά, προσομοίωσης. Μπράβο. Δίνω λοιπόν πάσα σε όποιον θέλει να ξεκινήσει να πει ένα πρώτο λόγο για το συγκεκριμένο θέμα. Νικόλα. Λοιπόν, ωραία. Να το ξεκινήσουμε από, ξέρεις, από την άποψη ότι αυτό το θέμα, ψάχνοντας και τι θα πούμε σήμερα στο podcast, θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι που υπάρχει το φιλοσοφικό που είπες και εσύ, και υπάρχει και το τεχνολογικό, έτσι, γιατί ουσιαστικά το να ζούμε σε μια προσομοίωση, το να ζούμε σε ένα Matrix, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε φτάσει τεχνολογικά σε ένα τέτοιο επίπεδο, ώστε να μπορούμε να αναπαράξουμε εικόνες από μια παρελθοντική κατάσταση. Πολύ σωστό αυτό. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε, ας πούμε, ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε με υπολογιστικό τρόπο, ξέρω εγώ, μία εικόνα, ας πούμε, της αρχαίας Αθήνας, σου λέω εγώ, Τζανέτο, τώρα. Το οποίο όμως σημαίνει ότι για να ζεις και να δημιουργήσεις μία προσομοίωση, θα πρέπει να έχεις πάρει υπόψη σου όλους τους παράγοντες, ξέρεις, που επηρεάζουν το αντίστοιχο σύμπαν. Δηλαδή, θα πρέπει να έχεις, να υπάρχει βούληση, να στο πω έτσι, ακόμα και στον τελευταίο κάτοικο της αρχαίας Αθήνας ή της εποχής που θέλεις να αναπαράξεις. Μπράβο. Εγώ αυτό που βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον στο όλο κομμάτι αν ζούμε σε μια προσομοίωση ή όχι και το έχει απεικονίσει πολύ ωραία η ταινία του Matrix. Το Matrix ουσιαστικά ήταν σε μια πολύ φουτουριστική, ας πούμε, κοινωνία στην οποία οι μηχανές μπορούσαν και βάζαν τους ανθρώπους να ζουν στο 1999 στην πρώτη ταινία, έτσι. Και εκεί θα σας δώσω και εσάς την πάση για να πείτε αυτό που θέλετε. Αυτό που μου φαινόταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι κατάφεραν να εξηγήσουν πώς θα λειτουργούσαν σε μια προσομοίωση διάφορα aspects, ξέρεις, της ζωής μας. Δηλαδή το déjà vu είναι ένα γκλιτσάκι στο υπολογιστικό μας σύστημα. Ή αντίστοιχα έψαξε πάρα πολύ κάποια μυθολογικά κομμάτια. Πώς μπορούμε δηλαδή σε μια κοινωνία πράγματα τα οποία θεωρούμε, ας πούμε, θεωρητικά ότι είναι αδύνατα, στην πραγματικότητα να εξηγούνται με τεχνολογικό τρόπο. Ωραία. Να βάλω ένα μικρό disclaimer εγώ για αυτούς που θα πούνε προσομοιώσεις, Matrix, μάμους του, να ξεκαθαρίσουμε ότι προσομοιώσεις υπάρχουν. Και οι επιστήμονες προσομοιώνουν κάποια συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία με στόχο την απάντηση σε συγκεκριμένα ερωτήματα, αλλά υπάρχουν και οι απλές προσομοιώσεις των video games. Μπαίνεις σε ένα βιντεοπαιχνίδι και προσομοιώνεις έναν κόσμο ακριβώς όπως τον θέλεις. Όπως θέλεις τον φτιάχνεις και ο παίχτης που βάζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο βιώνει τον κόσμο από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε να ξεκινήσουμε ότι προσομοιώσεις υπάρχουν. Καταρχάς, αυτό το podcast δεν είναι με τη λογική ότι εμείς υποστηρίζουμε ότι ζούμε σε μια προσομοίωση. Συζητάμε τις πιθανότητες και το πώς είναι. Μπράβο. Μια προσομοίωση. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι ένα καλό disclaimer που έκανε Τζανέτο. Εγώ σαν Ανδρέας θα μπω και από το κομμάτι της ψυχοθεραπείας, το ψι που λέμε κομμάτι, πέρα από τις μηχανές, στη μικρή ομάδα που λέγεται οικογένεια, το γένος που είναι μέσα στον οίκο, ξεκινάει στις παιδικές πολύ μικρές αθώες ψυχούλες, ένας υπνοτισμός, μια προσομοίωση που φτιάχνει πρόγραμμα ανάμεσα στους δύο μεγάλους θεούς που βλέπει το παιδί, που είναι οι γονείς του,
και σιγά σιγά μπαίνουν πεπιθήσεις, νόρμες, πρότυπα, αντιπρότυπα, προγράμματα και ξεκινάει μία προσομοίωση του κόσμου έτσι όπως θα τη βιώσουν συναισθηματικά, νοητικά από τους γονείς και σιγά σιγά αυτή η προσομοίωση θα σπάσει όταν θα βρουν άλλους σημαντικούς άλλους ή όταν θα πάνε στο σχολείο που θα βρουν καινούριους κόσμους. Τώρα, στο μεγαλύτερο κομμάτι που λέγεται Matrix, από τα παλιά χρόνια θα μπορούσαμε να πούμε όταν ξεκίνησε η πρώτη αυτοκρατορία, να το πάρουμε το σκεπτικό του Νίκου, Pax Romana, για να μπορέσουν να φτιάξουν ένα συλλογικό υπνοτισμό μεταξύ αγνώστων ανθρώπων, Homo sapiens, που ήταν μια τεράστια αυτοκρατορία που ξεκίναγε από και περιοχές της Αγγλίας μέχρι κάτω την Αφρική, τους Αιγύπτιους. Έπρεπε να μπουν κάποιες νόρμες με ένα κοινό νόμισμα, έναν θεό, κάποιους κώδικες αυθινής της αυτοκρατορίας και έτσι όλοι από κάτω οι λαοί είχαν βέβαια, τους είχαν αφήσει να έχουν ελεύθερα τους δικούς τους μικρούς θεούς, αλλά συγχρόνως δουλεύανε για ένα πολύ μεγαλύτερο Matrix εκείνη την εποχή, όπου μπορούσε ο άγνωστος Εγγλέζος να πληρώνει τον ίδιο φόρο με τον άγνωστο Αιγύπτιο και κάτω από την ίδια ομπρέλα δούλευε όλη αυτή η αυτοκρατορία, όλη αυτή η μηχανή. Πολύ σωστό αυτό, γιατί άλλωστε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε εξαπλωθεί μέχρι τις ακτές της Βρετανίας και μέχρι την Αίγυπτο, κάτω στην Αφρική. Οπότε έπρεπε με κάποιον τρόπο, νομοτελειακά δηλαδή αν το δεις, να επιβάλλουν κάτι το οποίο θα είναι ομοιόμορφο. Σωστό. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να επιβάλλεις μια ομοιομορφία στην αυτοκρατορία σου, άμα θες να λέει την αυτοκρατορία. Αλλιώς πάμε στο Holy Roman Empire, το οποίο ήταν απλά γερμανικά φύλλα κάτω από την ευλογία του Πάπα που δεν είχαν τίποτα κοινό μεταξύ τους. Το ενδιαφέρον σε αυτό που λέτε είναι κατά πόσο μπορούμε να πούμε ότι έχουν δημιουργηθεί προσομοιώσεις, όχι αυστηρά τεχνολογικά, αλλά για την άποψη του αυτοματισμού, έτσι. Δηλαδή, αυτό που αναφέρετε, ας πούμε, με την αρχαία Αιγυπτό, έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, πώς θα μπορούσαμε πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι το χτίσιμο πολύ μεγάλων έργων, να το πω έτσι ας πούμε για να βάλω σε μια ροή τη σκέψη μου, το χτίσιμο πολύ μεγάλων έργων φτιάχτηκε μέσα από ανθρώπους οι οποίοι με την ομοιομορφία και τον αυτοματισμό ουσιαστικά είχαν μπει σε μια μορφή προσομοίωσης. Πήραν μια συγκεκριμένη εκπαίδευση για να εκτελέσουν ένα συγκεκριμένο έργο. Ακριβώς Νίκο, έτσι, πολύ σωστό. Από την αρχαία Αίγυπτο για να μπορέσουν να κάνουν τη δικιά τους αυτοκρατορία του εκεί και τότε και να πλαισιώσουν τον ύλο να μην κάνει τόσες μεγάλες πλημμύρες και να μπορέσουν να θρέψουν τόσο πολύ στρατό και να διοικηθεί όλο αυτό, υπήρχαν αμέτρητες νόρμες, αμέτρητοι γραφειοκράτες εκείνης της εποχής, αρχιτέκτονες, κάτω από την ηγεσία του Φαραώ και του δικαίου εκείνης της εποχής και έτσι έγινε και ένα από τα θαύματα του κόσμου με τις πυραμίδες. Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτοί οι αυτοματισμοί όμως που είπες Νικόλα νωρίτερα έχουν περισσότερο να κάνουν με κοινωνικούς αυτοματισμούς και ψυχολογικές επιβολές, καταβολές μάλλον, προκειμένου να υπάρχει ένας χ-ψ έλεγχος. Η θρησκεία στο μεσαίωνα, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου, προσπαθούσε και αυτή να τους βάλει τους πιστούς σε μία διαδικασία προσομοίωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της πίστης τους, το έχουμε πει και σε παλαιότερο podcast αυτό,
τους μάθαινε για τα βασανιστήρια της κόλασης στην εκκλησία τη Μεγάλη της Σάντα Μαρία Ντελφιόρε στη Φλωρεντία. Όλος ο Τρούλος έχει τα βασανιστήρια της κόλασης και είναι αυτό που είχαμε πει, γίνεται στον οίκο του Θεού να δείχνουν το τι κάνει ο διάβολος. Οπότε ήθελε, πιστεύω, με αυτόν τον τρόπο η θρησκεία να τους επιβάλλει έναν ηθικό φραγμό και κώδικα, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε κατάλληλη αστυνόμευση, προκειμένου να τους αποτρέψει από το να διαπράξουν κάποιο έγκλημα. Οι 10 εντολές. Ναι. Ου φωνεύσεις, ου κλέψεις. Ουσιαστικά αυτό που αναφέρει Τζανέτο είναι μια από τις πολλές προσπάθειες και στο παρελθόν οι άνθρωποι να μπουν σε μια μορφή, να το πω, τάξης, έτσι. Το οποίο για όποιον έχει δει το τρέιλερ, ας πούμε, επειδή αναφέραμε και το Matrix, έτσι, όποιον έχει δει το τρέιλερ του καινούριου Matrix, αυτό που σου δείχνει είναι ότι το Matrix εν έτη 2021 είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα σε ανθρώπους που κρατούν κινητά και τάμπλετ μέσα στο ασανσέρ, έτσι. Που εκεί τι βλέπεις, βλέπεις ότι ναι μεν στο παλαιότερα ήθελαν να σε βάλουν σε μια διαδικασία προσομοίωσης, ήθελαν να σου δείξουν αυτό που λες πολύ ωραία στην εκκλησία, τα βασανιστήρια κτλ. Για να σου δείξουν τι θα γίνει μετά και να σε έχουν, ξέρεις, σωστό, πιστό χριστιανό. Αλλά αντίστοιχα βλέπουμε και στις πιο σύγχρονες εκδοχές αυτό το πράγμα, ότι πλέον θέλουμε να μπούμε σε μια διαδικασία να είμαστε λίγο πιο αυτοματοποιημένοι, να είμαστε λίγο πιο κοινοί, να είμαστε λίγο πιο μαζοποιημένοι, να το πω έτσι. Πολύ ωραίο. Να βάλουμε μια διαφορά ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο, που φαντάζομαι θα μπούμε πιο πολύ στο, με τα κομπιούτερ, τα κινητά, το G5G. Το αναλογικό κομμάτι θέλανε να το πλαισιώσουν και να το δουλέψουνε με το απλό χειριστικό κομμάτι, όπως είπε ο Τζανέτος, του φόβου, της ενοχής, της ποινής, της κόλασης, του τρόμου. Και εδώ έρχεται και το αστείο ανεκδοτάκι που μπαίνει στο εδώ και τώρα έντρομος ο πολιτικός μέσα στο γραφείο του τραπεζίτη και λέει ο πολιτικός τον τραπεζίτη, γιατί ο τραπεζίτης είναι το αφεντικό βέβαια, του λέει: «Γιατί πουλάμε τόσο φόβο, γιατί δίνουμε τόσο φόβο, τι γίνεται?» Και του λέει με μια πολύ ηρεμία ο τραπεζίτης: «Μα άμα δεν δώσουμε το φόβο, πώς θα πουλήσουμε μετά την ελπίδα?» Πολύ σωστό. Ωραίο, ωραίο. Είναι όλο, όλο αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι της χειραγώγησης και της μαζοποίησης που αναφέρατε και οι δύο νωρίτερα. Βέβαια, εδώ η χειραγώγηση έχει πάει σε ένα καινούριο επίπεδο σε σχέση με το παλιό, το αναλογικό, στο οποίο πια στα think tank υπάρχει group dynamic, υπάρχει χειραγώγηση μαζών, υπάρχουν μεγάλοι επιστήμονες, ψυχολόγοι, ψυχαναλυτές μέσα, και φυσικά με τα καινούρια δεδομένα νανοτεχνολογίας και βιοτεχνολογίας θα δούμε μεγάλες αλλαγές, μεγάλα shift στο δυναμικό που τέτοια δεν έχει ξαναδεί η ανθρωπότητα, καθώς στο αναλογικό κομμάτι, σε αυτό το matrix σύστημα που περιγράφουμε, ακόμα και με την Pax Americana, αν δεν ήθελες να νίκεις, μπορούσες, άμα ήσουν και λίγο maverick, ανεξάρτητος, να πάρεις τα βουνά, να πάρεις μια καλύβα και να ζήσεις εν αγάπη στη φύση. Ερημίτης. Όμως, τώρα πια, δεν υπάρχει περίπτωση οι μελλοντικές γενιές να μπορούν να κρυφτούνε, να κρυφτείς από πού. Θα σε βρίσκει. Θα σε ακούει. Θα σε βλέπει. Αυτό που
το βλέπουμε όντως τώρα, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μάλλον, είναι το Λονδίνο. Εσύ έχεις πάει κιόλας, Νικόλα. Είναι μια τεράστια πόλη η οποία έχει κάμερες σε κάθε γωνία. Είναι μια πόλη η οποία έχει το μέγεθος κράτους σε πληθυσμό, η οποία έχει κάμερες ακόμα και μέσα στις πολυκατοικίες. Και υπάρχει τεράστια ανάγκη, τόσο μεγάλη ανάγκη για έλεγχο σε κάθε γωνία της πόλης. Ναι. Το Λονδίνο γενικά είναι μια πολύ περίεργη περίπτωση, ξέρεις, δηλαδή είναι αυτό που λες ότι έχει σχεδόν 7 εκατομμύρια πληθυσμό, ξέρω εγώ. Το Λονδίνο είναι ένα πείραμα για μένα. Και παραπάνω, ξέρεις, με το... ξέρεις, με όλο το... τα περίχωρα, κατάλαβες, και τα προάστια. Η αλήθεια είναι ότι η ανάγκη που υπάρχει για έλεγχο στη σημερινή κοινωνία Τζανέτο είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, και αυτό πολλές φορές μπορεί να είναι και παράδειγμα ότι, ξέρεις, δεν χρειάζεται να αρχίσεις να υποψιάζεις αν ζεις σε μια προσομοίωση και αν είσαι εσύ κάποιο πείραμα στην κοινωνία που ζεις, γιατί η ίδια η κοινωνία φροντίζει να έχει άτομα που θα σε παρακολουθούν και θα θέλουν να ξέρουν τι κάνεις. Ίσως η παρακολούθηση. Ίσως όχι τόσο με το θέμα, ας πούμε, που αναφέρουν πολλοί, γιατί έχει βγει αυτό το κοροϊδεύουμε και εμείς, Τζανέτο, αρκετές φορές στις εκπομπές μας, σχετικά με τα εμβόλια και τα λοιπά. Αλλά θέλουν να έχουν γενικότερα πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα. Τώρα η κάμερα μπορεί να είναι κάτι μεν που βοηθάει να υπάρχει κάμερα σε περίπτωση μιας ληστείας ή οτιδήποτε, αλλά το να υπάρχει, ας πούμε, παντού και μέσα στα διαμερίσματα που ανέβρεσαι κτλ. Μου φαίνεται κάπως προβληματικό και δεν έχει έρθει εδώ αυτό. Μπράβο. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι περνάει αυτό σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει μια ανάγκη, αλλά η ανάγκη αυτή ποιος τη δημιουργεί? Μήπως είναι τεχνητή? Και θέλω να πω και μια είδηση που τώρα πέρασε στα ψηλά γράμματα. Ότι κάθε φορά λέει για πιο δίκαιη, λέει, η πληρωμή στα διόδια, με το που μπαίνεις, λέει, στην εθνική οδό, θα σου σκανάρουν, λέει, κάμερες. Αυτό, παιδιά, θα γίνει από το 2022. Θα σου σκανάρουν κάμερες την ταμπέλα του αυτοκίνητου, τον αριθμό κυκλοφορίας, και κάθε φορά που θα πηγαίνεις στα διόδια θα πληρώνεις χιλιομετρικά με σκαναρίσματα. Αυτό γίνεται ήδη στο εξωτερικό. Αυτό γίνεται ήδη στο εξωτερικό. Αυτό το καταλαβαίνω και το δέχομαι. Και okay, καταρχήν να πούμε ότι τα διόδια στην Ελλάδα είναι μεγάλη απάτη. Πληρώνεις και δεν θα σταματήσεις ποτέ. Αλλά okay, το ξεπερνάμε αυτό. Για ποιο λόγο σε real time να καταγράφεις ακριβώς τα πάντα? Αφού ούτως ή άλλως υπάρχουν κάμερες στα διόδια, κάνω λάθος αυτό? Νομίζω ότι σε κάθε σταθμό διοδίων υπάρχουν κάμερες που βλέπουν κατευθείαν τον οδηγό και την πινακίδα. Είναι ανάγκη να μπει ένα παραπάνω έξτρα κομμάτι? Επειδή δεν πρόκειται να είναι πιο φτηνά τα διόδια, μην κοροϊδευόμαστε. Ούτε πρόκειται να μην υπάρχουν. Ναι, είναι ένα πείραμα. Συγγνώμη, Αντρέα. Θέλω να πω λίγο σε μία λέξη που είπατε, το πείραμα. Και το πείραμα είναι κάτι το οποίο ενδυνάμει, δεν υπάρχει ακόμα το αποτέλεσμά του, όμως συμβαίνει. Άργε, είναι ένα πείραμα αυτό που κάνει ο Κινέζος με τόσες κάμερες, είναι ένα πείραμα στο Λονδίνο, είναι ένα καινούριο πείραμα αυτό που σηκώνονται 50.000 δορυφόροι για να έχουμε 5G και να έχουμε ένα πολύ λειτουργικό ίντερνετ. Ενώ το Starlink του Elon Musk. Του Elon Musk, ακριβώς. Ενώ τώρα για να πάρει η Ελλαδίτσα ένα OK για ένα δορυφόρο πρέπει να περάσει από χιλιάδες γραφειοκρατίες για να ανεβάσει ένα δορυφόρο και ξαφνικά μπορεί ένας μπουμπούκος να ανεβάσει 50.000 δορυφόρους. Είναι ένα πείραμα αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με τα κινητά, που πραγματικά ακόμα
δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις και πώς και τι έχει κτλ. Εγώ δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας. Εγώ απλά είμαι υπέρ της διαφάνειας. Και επειδή ένα πείραμα δεν μπορεί να έχει διαφάνεια, δηλαδή αυτός που το ξεκινάει το πείραμα, αυτός που το επεξεργάζεται, δεν μπορεί να ξέρει πού θα καταλήξει. Είναι μία ενέργεια, μία δύναμη, όπως είναι ο ηλεκτρισμός. Ο ηλεκτρισμός μπορεί να σε βοηθήσει και να σε κάψει. Πυρηνική ενέργεια μπορεί να σου δώσει πάρα πολύ ενέργεια, να γίνει σύντηξη, αλλά μπορεί να σου καταστρέψει και τον πλανήτη. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο project σε πολλά μέτωπα, τα οποία δεν είναι μόνο ψηφιακά, είναι, όπως είπαμε, και της νανοτεχνολογίας και της βιοτεχνολογίας. Το οποίο project, συγγνώμη να το πω, λέγεται Metaverse. Ακριβώς. Και πρωτοστατεί σε αυτό το Facebook. Ωραία. Οπότε, άλλο ένα πείραμα είναι το Alexa. Στο σπίτι, το έξυπνο σπίτι, σε βλέπει, σου φτιάχνει τον καφέ, ξέρει τη θερμοκρασία σου, πώς σηκώνεσαι, καθυστέρησες λίγο να σηκωθείς. Α, είναι λίγο πιο καταθλιπτικούλης, πήγε πιο βαριά. Τσακώθηκε με τη γυναίκα του. Πότε τσακώθηκε με τη γυναίκα του. Αρχίζει και σε μαθαίνει τόσο καλά, καλύτερο από τον εαυτό σου. Και σιγά σιγά, ξέροντας ότι εσύ μπαίνεις στα porn και βλέπεις αυτές τις κατηγορίες, μπορεί να σε χειριστεί το σύστημα, στέλνοντας σου διαφημίσεις με αυτή την κατηγορία. Άρα αυτό που είπε πριν και ο Τζανέτς και ο Νίκος, με έναν τρόπο, αυτός που μαζεύει τα data, έχει τη δύναμη. Και να πω ότι αυτή η δύναμη ως επιτοπλίστων σε μια καπιταλιστική κοινωνία, εντάξει, παγκόσμια κοινωνία που βιώνουμε, έχει και ως επιτοπλίστων τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Δεν είναι ψέμα αυτό, έτσι. Δείτε το Facebook, πώς χρησιμοποιεί τα πάντα. Είσαι πληροφορία, δηλαδή κάθε χρήστη στο Facebook του προσφέρει κάθε χρόνο 500 ευρώ. Μόνο και μόνο από τις διαφημίσεις που βγαίνει. Και υπάρχουν δεδομένα που το αποδεικνύουν αυτό. Μπορείς να το ψάξεις. Λοιπόν, ο Elon Musk δεν πάει από μόνος του να στείλει τους δορυφόρους. Όλα αυτά γίνονται για το κέρδος της Tesla. Της δεύτερης εταιρείας του που έχει SpaceX. Τη SpaceX. Όλα γίνονται για το κέρδος. Εγώ αυτό ήθελα. Εγώ αυτό όλα... ήθελα να σου πω, Τζανέτο. Ότι... είναι όλα κομμάτια του συστήματος. Μπράβο, ακριβώς. Ότι το σύστημα δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον, ξέρεις, για ένα κράτος ή για ένα μοναδικό ιδιώτη, όσο έχει για μια, ας πούμε, καπιταλιστική κοινωνία. Για το δηλαδή, κεφάλαιο. Μπράβο, ακριβώς. Δηλαδή, ώστε να μπορέσει το κεφάλαιο να κερδίσει. Αυτός είναι και ο πρώτος λόγος που διευκολύνεται ο Elon Musk. Και αντίστοιχα αυτό που σου δίνει πίσω είναι ότι όλο αυτό θα γίνει και για τη δική μας διευκόλυνση. Που είμαι υπέρ των διευκολύνσεων που μπορεί να σου δώσει η τεχνολογία, έτσι, προφανώς. Αρκεί να... προφανώς. Δηλαδή είμαι υπέρ του ότι μπορώ μέσω του Facebook να επικοινωνήσω με πάρα πολύ κόσμο πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα, αλλά είμαι κατά του να μπορεί το Facebook να κρατάει προσωπικά δεδομένα και να πωλούνται αντίστοιχα, όπως έχει γίνει ούκο λίγες φορές, έτσι. Δηλαδή, και έχουμε δει και την απολογία στο Κογκρέσο και τα συγγνώμη και όλα. Πόσοι χρήστες θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν την υπηρεσία 500 ευρώ το χρόνο ώστε να μην έχει διαφημίσεις? Κανείς, θα σου πω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι... Κοίταξε, δεν... Πατάνε αυτό. Λοιπόν, να δεις πόσο είναι αλληλένδετο. Πατάει στο ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τα χρήματα αυτά για να πάρουν μια αντίστοιχη υπηρεσία, ένα social media σε το Facebook και να το πληρώνουν. Και παράλληλα, πάνω σε αυτά, βγάζει και τις διαφημίσεις. Άμα έχεις τα λεφτά και έφτιαχνες ένα social media για 500 ευρώ χρέωση το χρόνο, θα έχεις φτιάξει ένα κλειστό κλαμπ 10.000 ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη, πιστεύω. Ναι. Οπότε σου λέει... Το έχουν ξαναπροσπαθείς να το κάνουν αυτό, ξέρεις. Βρίσκουμε και την εργατική τάξη, βρίσκουμε και τα πιο κατώτερα στρώματα, οι οποίοι δεν θα πούνε τίποτα για τη διευκόλυνσή τους. Θέλουν να έχουν δωρεάν επικοινωνία με το Messenger, ωραία, αλλά θα τις δουν τις διαφημίσεις που θα είναι με βάση το ιστορικό τους ή με όσα έχουν πει στο μικρόφωνο, ενώ ήταν αποσυνδεδεμένο από το ίντερνετ το κινητό.
Ναι, εγώ κοίταξε, εκεί είναι που, αυτό είναι που με τρομάζει το τελευταίο που είπες, όχι τόσο, αν τώρα ψάξω ένα βιβλίο και μου βγάλουν προσφορά το ίδιο βιβλίο σε κάποιο άλλο βιβλιοπωλείο διαφήμιση ακόμα φθηνότερο, δεν μπορώ να σου πω ότι με έχει χαλάσει σαν τέτοιο, αλλά το να μπορούν ας πούμε να ψάξεις, να πω κάτι offline ή αυτό που αναφέρεις ότι ακόμα και με την κλειστή κάμερα είναι το τρομακτικό στην όλη υπόθεση. Το πιο τρομακτικό, εγώ πιστεύω, εδώ μάλλον θα το πάω λίγο αλλού, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι διαφωνώ, είναι ότι εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος, εκπαιδεύεται η μηχανή. Αλήθεια. Η μηχανή εκπαιδεύεται όπως στην αρχή όταν ξεκίνησε η ατμομηχανή και κάποια κράτη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν την ατμομηχανή και μετά καταφέρανε μετά από κάποια χρόνια πειραμάτων και φτιάξανε πιο έξυπνες ατμομηχανές, πιο δυνατά εργοστάσια φυσικά και όσοι δεν ακολουθήσανε αυτό το ρεύμα και μείναν στα μουλάρια, μείνανε πίσω. Έτσι τώρα, στο τρίτο κύμα, ο δεύτερος παγκόσμιος ήταν το πετρέλαιο και η πυρηνική βόμβα στο τέλος. Τώρα είναι τα data και εκπαιδεύεται η μηχανή. Εκπαιδεύοντας λοιπόν τη μηχανή, θα σου βγάζει το budget της κυβέρνησης και δεν θα χρειάζεται κυβέρνηση. Θα μπορεί να οδηγήσει όλα τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς. Θα μπορεί να σου βγάλει ιατρική διάγνωση και αυτό θα πουληθεί βέβαια. Αυτό θα είναι το πρώτο που θα πουληθεί, ότι εμείς θα ανεβάσουμε το επίπεδο ζωής και ο άνθρωπος δεν θα καταλαβαίνει πριν νοσήσει ότι πηγαίνει για ζάχαρο. Ότι, αυτό είναι χρήσιμο. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Αλλά πίσω από το χρήσιμο θα έρθει και η υπόλοιπη ατζέντα, η οποία το κάτω μέρος της πυραμίδας, όπως είπε στο πρώτο Matrix, θα γίνει μια μπαταριούλα. Οπότε, μία και τα λέμε έτσι και πιο πολύ δεν είναι να κάνουμε τρομολαγνία, αλλά για να δείξουμε την κακοτοπιά ότι αυτή η ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ φασιστικά, πρέπει να πούμε ότι εν μέρη η πρώτη γενιά εκπαιδεύεται ήδη. Τα παιδιά εκπαιδεύονται ήδη. Έχουν μπει σε αυτό. Εμείς είμαστε ακόμα αναλογικοί. Θυμόμαστε τον παλιό τον κόσμο. Όμως, ποιος γονέας θα αφήσει στο μέλλον το παιδί του όταν θα δει ότι το δίπλα παιδί έχει καλύτερη μνήμη και δεν χρειάζεται γυαλιά και δεν έχει παραπάνω δύναμη. Οπότε θα τροποποιηθεί ο άνθρωπος και θα γίνει homo ψηφίακους. Αυτό νομίζω έχει υπάρξει και θέμα μυθοπλασίας σε πάρα πολλές, πώς να το πω, νουβέλες επιστημονικής φαντασίας, σε πάρα πολλά μυθιστορήματα, η βιομετατροπή. Αλλά εν μέρη γίνεται αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό. Χάνουν στον πόλεμο, έτσι, αυτό είναι πολύ χρήσιμο, είμαι υπέρ. Χάνονται στον πόλεμο στην Αρμενία, έχουν χάσει πόσα παιδιά τα μέλη τους, τα χέρια, τα πόδια. Και αμέσως θα αντικαθιστούν όσοι έχουν τα χρήματα, έτσι, κάποιοι χρησιμοποιούν τα απλά μέλη, τα πιο απλά, αλλά υπάρχουν και καινούρια τα οποία πιάνουν κάθε νεύρο του σώματος. Και έβλεπα πραγματικά ένα πείραμα πως ένας στρατιώτης που είχε χάσει το χέρι του μπορούσε να κάνει με ένα μεταλλικό χέρι τα πάντα όσα έκανε χωρίς αυτό. Ναι. Ήταν απίστευτο, ένα βιονικό χέρι. Αυτό γίνεται σε έναν βαθμό. Βέβαια, σε έναν βαθμό γίνεται τζανέ το ίδιο. Δηλαδή, φοράμε τα γυαλιά μας για να δούμε καλύτερα. Βάζουμε. Χρηματοδότη. Να σου πω το απλό. Θα κουφαθείς, θα βάλεις ένα ακουστικό. Το πιο απλό. Ναι.
Η αλήθεια είναι, Τζανέτο, αυτό που λες, έχει υπάρξει. Αυτό βασικά που αναφέρει ο Ανδρέας και αυτό που είπες και εσύ μετά, ήταν και θέμα στο τελευταίο βιβλίο του Dan Brown, που ήταν μυθιστορηματικό καθαρά. Και ουσιαστικά εξηγούσε πώς οι άνθρωποι μετά το εξελικτικό στάδιο, το επόμενο, θα ήταν να είμαστε ένα με τις μηχανές πλέον. Και να είμαστε πλέον ένα με το ψηφιακό κομμάτι μας. Το οποίο βέβαια έχει εξερευνηθεί και σε παλιότερες sci-fi νουβέλες προηγούμενων δεκαετιών, ας πούμε, που είχαν ένα ενδιαφέρον, γιατί μπορούσαν να προβλέψουν μια μελλοντική κοινωνία η οποία θα είχε τις προσομοιώσεις, θα είχε κάνει τη μηχανή μέρος της. Και ουσιαστικά αυτό που, επειδή είχα ακούσει και το podcast που είχατε κάνει πάνω στο AI, αυτό έχουμε προσπαθήσει πλέον σαν κοινωνία να το, ως ένα βαθμό, προβλέψουμε. Να μην μπορούν δηλαδή ποτέ οι μηχανές να μας κατακτήσουν, αλλά ταυτόχρονα να γίνονται όλο και πιο χρηστικές για την καθημερινή μας ζωή. Μα αυτό δεν ισχύει, γιατί υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που κατασκευάζουν όπλα. Τα οποία όπλα, αυτό το, υπάρχουν links. Ας πούμε, έτυχε να δω, θα αναφέρω τώρα την Αρμενία, έτυχε να δω, επειδή έψαχνα κάτι για τον πόλεμο, άρεσε να ασχολούμαι με το συγκεκριμένο θέμα και επειδή ως δημοσιογράφος παλιότερα είχα καλύψει το Συριακό ζήτημα και τον πόλεμο στη Συρία. Μου αρέσει να παρακολουθώ το τι γίνεται και να ενημερώνομαι πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και είχα παρακολουθήσει ότι υπάρχει μια ιδιωτική εταιρεία στην Αρμενία, η οποία φτιάχνει ένα ρομπότ το οποίο αναγνωρίζει από μόνο του ανθρώπους, ωραία, και τους σκοτώνει. Το αμολάνε στο πεδίο της μάχης, μπορείς να του βάλεις πάνω μέχρι και RPG και έχει κάμερα που αναγνωρίζει τον άνθρωπο απέναντί του, τον εχθρό, και τον βαράει. Και μέσω αυτών των όπλων εξ αποστάσεως, ευελπιστεί η Αρμενία να χτίσει μια καλή άμυνα. Τα drones, τα οποία στέλνουν οι Τούρκοι συχνά στο Αιγαίο ή έστειλε το Αζερβαϊτζάν επίσης στην Αρμενία και έκαναν πόσους βομβαρδισμούς. Αυτοματοποιημένα και αυτά, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αναγνωρίζουν, σκοτώνουν, τέλος. Μηχανές πολέμου. Άρα δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα μου πεις εσύ ότι προσπαθούμε να προβλέψουμε ότι οι μηχανές δεν θα κάνουν takeover. Γιατί όταν εκπαιδεύεις τη μηχανή και την τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρεις σε τι βαθμό μπορεί να φτάσει η προσομοίωση αυτή. Το νόημα είναι να προσπαθήσεις η μηχανή να αναγνωρίζει πάντα τον εχθρό και να μην αναγνωρίσει εσένα σαν εχθρό και να μην γυρίσει από τη δικιά σου πλευρά. Αυτό είναι που προσπαθούν να κάνουν σήμερα. Άλλο το προσπαθούν, άλλο ότι είναι σίγουρο. Γιατί αυτό είναι το επίπεδο του πειράματος που είπε και ο Ανδρέας νωρίτερα. Και να πω και κάτι τελευταίο και να κλείσω πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εγώ. Ότι υπάρχει μία εφαρμογή στο κινητό, θα ψάξω τώρα το όνομα, δεν τη θυμάμαι ακριβώς, μπορείτε να την κατεβάσετε να κάνετε κι εσείς ένα πείραμα, η οποία είναι φίλος τεχνητής νοημοσύνης, replica, my AI friend, στην οποία εφαρμογή κατεβάζεις και πιάνεις κουβέντα και προσπαθεί αυτή η εφαρμογή να γίνει ο φίλος σου, η σχέση σου, ο πατέρας σου, η μάνα σου. Να στέλνεις εσύ σε αυτή την εφαρμογή και η εφαρμογή σου απαντάει. Και προφανώς η εφαρμογή χάνει. Έτσι, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη του replica ακόμα δεν έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή έχουν παρατηρήσει ότι πετάει πίσω απαντήσεις οι οποίες δεν βγάζουν νόημα. Αλλά σιγά σιγά η εφαρμογή μαθαίνει. Η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει και γίνεται όλο και πιο ανθρώπινη. Και οι μοναχικοί άνθρωποι, το βλέπα που το κάνει σαν πείραμα ένας YouTuber, χρησιμοποιούν αυτή την εφαρμογή για να αποκατεστήσουν την κοινωνική επαφή με άλλους ανθρώπους. Και στέλνουν μηνύματα στη ρέπλικα και χάνουν την αίσθηση της πραγματικότητας και νομίζουν για λίγο ότι μιλάνε σε ένα πραγματικό πλάσμα. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει συνέχεια. Σίγουρα μαθαίνει. Δεν ξέρεις κατά πόσο θα φτάσει στο στάδιο πρώτον αυτό το πράγμα να γίνει επικίνδυνο. Αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το προβλέψεις τώρα, Τζανέτο. Η δεν ρέπλικα ξέρεις... δεν μπορεί να γίνει επικίνδυνη, γιατί είναι απλά ένα πρόγραμμα το οποίο σου απαντάει. Ναι, σου λέω γενικά για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που ακόμα δεν μπορούμε να προβλέψουμε είναι το αν θα γίνει επικίνδυνη, έτσι. Και αν αυτό το πράγμα ποτέ ξέρεις, θα τελειοποιηθεί. Όταν θα μπορεί να σε μάθει τέλεια, γιατί. Ο άνθρωπος σαν οργανισμός και σαν οντότητα είναι εξαιρετικά πολύπλοκος για να τον καταλάβουν υπολογιστικές κυρίως μηχανές.
Μου αρέσει πολύ εδώ που το έχεις φτάσει, Νίκο. Εδώ θα κάνω ένα μικρό διαχωρισμό. Ο Βλάκας νεκρώνει το αθάνατο και ο Σοφός νεκρώνει το θυνητό και πάει στο αθάνατο. Εδώ δηλαδή έχουμε δύο μάτριξ, δύο συστήματα. Ένα σύστημα είναι αυτό που θέλει να ελέγξει, να φτιάξει ο άνθρωπος. Με τη βοήθεια του τότε κολάσεως, του φαραώ, του χρήματος, ότι έχουμε όλοι συνεννοηθεί ότι αυτό το κομμάτι χαρτί έχει τόση ενέργεια και τόση αξία, του και οποιοδήποτε μεταβατικό αντικείμενο, αυτό δηλαδή που θα φτιάξει ο άνθρωπος. Στη συγκεκριμένη μπορεί να είναι η μηχανή, η βιοτεχνολογία, ένα μαμούνι που το έχω μάθει να χτυπάει τον εχθρό, να χτυπάει μόνο σχισωμάτιδες, οι ευρασιάτες κτλ. Κτλ. Το άλλο μάτριξ είναι αυτό που υπήρχε πριν από μας. Είναι το μεγάλο. Είναι αυτό στο οποίο όταν κάνεις διαλογισμό βρίσκεσαι σε ένα ανώτερο πεδίο. Που λένε ότι κάνανε download κάποιοι από τα κασικά αρχεία πράγματα και επιγνώσεις που δεν ήταν καν δικές τους. Που βρήκανε ένα μεγαλείο και μπορέσανε και δώσανε κάποια μεγάλες προσφορές στην ανθρωπότητα, στον κόσμο, κάποια μυαλά, κάποιες ψυχές. Όπως και να το ορίσουμε τώρα, γιατί σε αυτό δεν υπάρχουν λόγια να το δομήσουμε ακριβώς τι είναι αυτό. Το σίγουρο είναι ότι όσο αποκόπτεται ο άνθρωπος από τη φύση του, δηλαδή από το φυσικό του περιβάλλον, τόσο χάνει μια επαφή. Οι άνθρωποι την έχουμε χάσει την επαφή με το φυσικό περιβάλλον εδώ και πολύ καιρό. Βλέπεις ότι τα ζώα έχουν μεγαλύτερη σύνδεση, καταλαβαίνουν περισσότερα. Εμείς με το δικό μας λοιπόν το μυαλό, το εξελιγμένο, το α, έχουμε χάσει πολύ από αυτή την επαφή, τη σύνδεση και έχουμε μείνει πάρα πολύ σε ένα δικό μας δίποδου δυναμικού, ομαδικού εξελιγμένου, στο οποίο προσπαθούμε μέσα σε αυτό να εξελιχτούμε, να χειραγωγήσουμε το κάτω μέρος της πυραμίδας. Δεν ξέρω ούτε εγώ. Κοιτάξτε, γενικά αυτό που συνάντησα πολύ στα κείμενα των προσωμιώσεων και ήθελα να το αναφέρω είναι το γνωστό, αυτό που ονομάζεται Mandela Effect. Το Mandela Effect είναι αυτό που ανέφεραν πολλοί άνθρωποι, ότι κατά το θάνατο του Nelson Mandela το 2013 νόμιζαν ότι ο Nelson Mandela έχει πεθάνει από το 1980 και μάλιστα ότι έχουν δει την κηδεία του. Και αυτό πολλές φορές είχε επαναληφθεί και με άλλα γεγονότα. Να νομίζουμε ότι κάτι είναι έτσι, ενώ είναι τελείως διαφορετικό. Το έχω πάθει πάρα πολλές φορές. Ακριβώς. Και αυτό συμβαίνει και στο συλλογικό, υποσυνείδητο, έτσι. Ή ασυνείδητο, πώς είναι η λέξη. Η σωστή, συγγνώμη. Γιατί μπορεί πολύ και αυτό που λες έχει να κάνει και σε πολύ μεγάλο βαθμό με το συλλογικό ασυνείδητο. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν την ίδια εντύπωση. Πώς γίνεται όλοι να είναι λάθος? Αυτό είναι που πολλές φορές το Matrix, που ήταν μια υπολογιστική παύλα τεχνολογική προσομοίωση, εξηγήθηκε ως το glitch. Ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στον κώδικα. Το οποίο στην πραγματική μας ζωή δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξηγηθεί. Και αυτό είναι ένα, ξέρεις, παράδειγμα ή επιχείρημα κατά μιας προσομοίωσης, ή ότι είναι ανεξήγητο το να ζούμε σε μια προσομοίωση. Δεν ξέρουμε πώς να εξηγήσουμε γεγονότα όπως είναι τα ντεζαβού ή τα αντίστοιχα Mandela Effects. Ένα, ας πούμε, Mandela Effect που έψαξα ήταν ότι πολλοί νόμιζαν ότι η γνωστή μασκότ της Μονόπολης, ο Mr. Monopoly όπως λέγεται, ότι φοράει μονόκλ.
ή πολλά λόγο εταιριών. Εγώ το νόμιζα. Ναι, είδες. Ή πολλά λόγο εταιριών ότι είναι διαφορετικά γραμμένα. Ή ότι, παράδειγμα, η... όχι, μην πούμε για εταιρεία, ας πούμε, να πούμε για τηλεοπτικό σώμα, ας πούμε ότι οι Flintstones έχουν δύο TAF. Ένα μετά το N και ένα μετά το S. Πολλοί νομίζουν ότι είναι Flintstones. Και το έχουν αναφέρει, ας πούμε, και έχουν δημιουργήσει έτσι τα logo. Δηλαδή, αν ψάξετε περιπτώσεις από Mandela Effect στην πραγματική ζωή, τώρα μιλάμε και για πιο καθημερινά πράγματα, αλλά υπάρχουν και για πιο σοβαρά γεγονότα, ας πούμε. Θα παρατηρήσετε ότι είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι αυτό και πώς θα μας επηρεάζει μια κανονική τεχνολογική επαναλαμβάνω προσομοίωση. Ένα τρομακτικό άλλο φαινόμενο ίσως είναι το φαινόμενο της πεταλούδας, το οποίο έχει συνδεθεί πάρα πολλές φορές, ότι κάποια στιγμή όταν γίνεται κάτι κάπου στον κόσμο, σε ένα άλλο σημείο θα γίνει κάτι που θα είναι το αποτέλεσμα της κίνησης που έχει κάνει εσύ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το εξηγούσανε τι γίνεται, ότι αν πεθάνει μια πεταλούδα στο σημείο Χ, στο σημείο Ψ, ακριβώς από πίσω θα γίνει κάτι διαφορετικό, το οποίο θα έχει σύνδεση όμως. Να, άλλο ναι, ένα ναι. Φαινόμενο το οποίο δεν έχει εξηγηθεί και για πολλούς βρίσκεται στο πεδίο του φανταστικού. Mandela Effect, Deja Vu, πολλά άλλα. Εδώ, Τζανέτο, μπορούμε να πούμε και στο πείραμα που είχαν κάνει με το νησί, με τους πυθίκους, που σιγά σιγά ο πύθικος έμαθε να βάζει πατάτες, ενώ έχετε μια τέτοια επίγνωση ή το άλλο το πείραμα στο οποίο κάποιοι πίθηκοι μπορούσαν και χειριζόντουσαν κλαδιά και εργαλεία σιγά σιγά και μπορούσαν να βγάζουν μυρμήγκια από βαθιά μέσα από τη γη, και συγχρόνως όταν ερχόταν αυτή η πρώτη επίγνωση στο μεν μέρος, ξαφνικά για έναν άγνωστο λόγο ακριβώς στο δίπλα νησί, στο δίπλα πείραμα, συνέβαινε το ίδιο, χωρίς να επικοινωνούν οι πίθηκοι μεταξύ τους. Οπότε, ιστορικά, βλέποντας π.χ. μία ανακάλυψη ενός παπύρου, τη βλέπουμε ξαφνικά, ενώ γίνεται στην Αίγυπτο, γίνεται και στη Μεσοποταμία. Υπάρχει κάτι το οποίο κάνει, πώς να το πούμε, την επικοινωνία της πεταλούδας ή της επιγνώσεως και το πετάει σε ένα άλλο μέρος του πλανήτη. Το πείραμα των πυθίκων ήταν πιο πολύ και πείραμα ασυνείδησης, Ανδρέα, αν θυμάσαι. Δηλαδή, ναι, ήταν, νομίζω λέγεται το φαινόμενο του εκατοστού πυθίκου, αν θυμάμαι σωστά, και είχε να κάνει με το πώς μπορεί κάποιος και η προσθήκη μάλλον κάποιων ανθρώπων σε μια μηχανή ή σε μια κοινωνία, να το πούμε έτσι, μπορεί να οδηγήσει σε μια όχι επανέναρξη, να το πούμε ότι αλλάζει, ας πούμε, συνειδησιακά και τους υπόλοιπους ανθρώπους μέσα σε όλο αυτό. Γίνεται ένα shift, γίνεται ένα upgrade. Μπράβο, 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 αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ότι μπορεί ο επόμενος να δημιουργήσει ένα upgrade σε όλους τους προηγούμενους. Όπως, Νίκο, σε αυτό που λες, μπορεί να γίνει και ένα downgrade. Δηλαδή, στο πείραμα που είναι μέσα στο δωμάτιο και έχουν βάλει 8 πυθίκια και υπάρχει η σκάλα με τις μπανάνες πάνω και κάθε φορά που προσπαθεί κάποιος, ενώ έχουν τροφή, αλλά τους δελεάζει η μπανάνα. Κάθε φορά που ένας πίθηκος πάει να ανέβει τη σκάλα, πέφτει παγωμένο νερό με ένταση από μία μάνικα. Μετά, σε όλους όμως τους πιθήκους, όχι μόνο σε αυτόν που ανεβαίνει. Μετά προσπαθεί να ανέβει κάποιος άλλος. Ξανά σε όλους τους πιθήκους πέφτει παγωμένο νερό από μάνικα. Στο τέλος, επειδή οι πίθηκοι δεν τους άρεσε αυτό που συμβαίνει, όποιος προσπαθεί να ανέβει τη σκάλα, γροθοκοπείται. Ναι. Το πείραμα σιγά σιγά αρχίζει και βγάζει πυθίκους οι οποίοι έχουν δει το παγωμένο νερό. Μοιάζει με του Παυλόφ εδώ. Ο σκύλος Παυλόφ. Βγάζοντας λοιπόν
όλους τους πιθήκους οι οποίοι έχουν δει και έχουν αισθανθεί στις αισθήσεις τους και έχουν ακούσει το νερό να πέφτει πάνω τους και να τους κρυώνει, βάζοντας καινούριους πιθήκους, οι καινούριοι πιθήκοι κάνουν downgrade και όποιος πάει να ανέβει τη σκάλα, πέφτουνε μπουνιές, τον τραβάνε κάτω και τον χτυπάνε, χωρίς να πέφτει νερό. Στο τέλος, αντικατεστούνται όλοι οι πίθηκοι και κανένας δεν ανεβαίνει τη σκάλα και κανένας από τους πίθηκους, όμως, τους καινούριους, δεν έχει δει τη μάνικα με το παγωμένο νερό. Ναι. Έχει εγκατασταθεί πια η νόρμα, έχουν υπνοτιστεί σε αυτό το σύστημα και απλά η μπανάνα μένει πάνω στη σκάλα μόνη της. Είναι ιδιαίτερα παυλοφικό πείραμα αυτό που αναφέρεις. Δηλαδή, θυμίζει πολύ το σκύλο του Παυλόφ. Ναι. Περιμένω πολύ να δω στην καινούργια ταινία Matrix πώς θα έχουν χειριστεί το κομμάτι μήτρα, το κομμάτι προσομοίωση, πώς θα εξηγήσουν διάφορα φαινόμενα και κυρίως πώς θα το φέρουν αυτό το πράγμα από το 99 στο 2021 που έχουμε κάνει άλματα τεχνολογικά. Εγώ αυτά είχα να πω σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρουμε κάτι άλλο ή αν θέλετε να κλείσουμε. Κάνοντας ένα κλείσιμο, ποιο είναι το συμπέρασμα, σε τι καταλήγουμε, Ανδρέα? Κάνοντας ένα κλείσιμο, ο Ανδρέας σαν Ανδρέας, χωρίς να θέλω κι εγώ με το δικό μου σκεπτομορφικό να εμπνοτήσω κανέναν, οπότε αναλαμβάνω αυτό που λέει ο Ανδρέας. Η τεχνολογία δεν μπορεί να τη σταματήσει κανείς, θα προχωρήσει έτσι κι αλλιώς. Αυτό που πρέπει να κρατηθεί είναι ότι έχουμε δύο Matrix. Ένα Matrix είναι το σύστημα του ανθρώπου, έτσι όπως θέλει να το φτιάξει, για τους λόγους που θέλει να το φτιάξει, ελεγκτικούς, δικτατορικούς, φροντιστικούς, αγαπητικούς, υγείας. Και υπάρχει και το άλλο, το οποίο σου λέει οποιοσδήποτε θεραπευτής, πήγαινε στη φύση και θα θεραπευτείς. Αυτό που συμβαίνει εκεί, αυτό που συμβαίνει με την επαφή με το ηλεκτρομαγνητικό, με το άλλο κομμάτι, είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό και ευχόμαστε οι καινούριες γενιές να μπορέσουν να κρατήσουν ένα κομμάτι από το αναλογικό μέσα τους. Μία επαφή με τη φύση. Σωστό. Αυτά από εμάς. Νικόλα, θες να κλείσεις με κάτι, να πεις κάτι? Όχι, εγώ έχω βγάλει. Τα συμπεράσματά μου είναι αυτά που, στα οποία κατέληξα και πριν, οπότε δεν έχω να προσθέσω κάτι. Εγώ απλά το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πριν πάρουμε κάποια απόφαση, πριν χρησιμοποιήσουμε κάτι, να έχουμε πάντα στο νου μας και ένα ενδεχόμενο ότι μπορεί να κρύβεται κάτι από πίσω αυτό και να προσπαθούμε πάντα να πράττουμε το σωστό και να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία σαν ένα εργαλείο και όχι σαν ένα όπλο για να κάνουμε κακό στους ανθρώπους μας. Αυτά λοιπόν από εμάς. Σας ευχαριστούμε που συντονιστήκατε μαζί μας και ακούσατε το podcast αυτό. Εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, μια όμορφη μέρα, αναλόγως το πότε ακούτε το podcast και να είστε καλά. Καλή συνέχεια.